Με την πρώτη ματιά, η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να άντεξε άψογα μπροστά σε όλε τι προκλήσει που είχε να αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό. Η οικονομία τη Αμερική μα δείχνει ότι ανθεί, παρότι ο εμπορικό τη πόλεμο με την Κίνα σημειώνει κλιμάκωση. Η Γερμανία υπέστη την απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου χωρί να υπάρξει οικονομική καταστροφή. Ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή δεν έχει προκαλέσει πετρελαϊκό σοκ. Οι αντάρτε χούθη που εκτοξεύουν πυράβλου μόλι και μετά βία έχουν επηρεάσει την παγκόσμια ροή αγαθών, όπω αναφέρει το The Economist. Το εμπόριο ως ποσοστό του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έχει ανακάμψει από την πανδημία και προβλέπεται να αναπτυχθεί υγιώς φέτος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Economist, αν κάποιος τολμήσει να κοιτάξει λίγο πιο βαθιά, κάτω δηλαδή από την επιφάνεια, θα αντιληφθεί πως τα πάντα κρέμονται από μια κλωστή. Ένας ανησυχητικός αριθμός γεγονότων θα μπορούσε να προκαλέσει την κάθοδο στην αναρχία, όπου η στρατιωτική δύναμη καθορίζει τον νόμο και ο πόλεμος γίνεται και πάλι το προτιμόμενο εργαλείο των μεγάλων δυνάμεων. Ακόμα και αν δεν υπάρχει σύγκρουση πλήρου κλίμακα, το αποτέλεσμα ενό κόσμου όπου δεν τηρούνται πλέον οι κανόνε στην οικονομία θα μπορούσε να είναι ταχεία και βάναυση. Μέχρι στιγμή ο κατακαιρματισμό και η αποσύνθεση έχουν επιβάλει έναν κρυφό φόρο στην παγκόσμια οικονομία, αντιληπτό, αλλά μόνο αν ξέρετε που να κοιτάξετε. Δυστυχώ η ιστορία δείχνει ότι είναι δυνατέ βαθύτερε, πιο χαοτικέ καταρρεύσει και μπορεί να χτυπήσουν ξαφνικά μόλι αρχίσει η παρακμή. Ο άμεσος πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας για την Ταϊβάν ή μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια κατάρρευση. Σε πολλά από αυτά τα σενάρια η απώλεια θα είναι πιο βαθιά από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Πολλοί από τους φτωχού του κόσμου υποφέρουν ήδη από την αδυναμία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να επιλύσει την κρίση του δημόσιου χρέους που ακολούθησε την πανδημία του COVID-19. Χώρε μεσαίου εισοδήματο όπω η Ινδία και η Ινδονησία που ελπίζουν να ανταλλάξουν τον δρόμο του προ τον πλούτο εκμεταλλεύονται ευκαιρίε που δημιουργούνται από τον κατακαιρματισμό τη παλιά τάξη. Αλλά τελικά θα βασιστούν στο ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει ενοποιημένη και προβλέψιμη. Και η ευημερία μεγάλου μέρου του ανεπτυγμένου κόσμου, ειδικά των μικρών ανοιχτών οικονομιών όπω η Βρετανία και η Νότια Κορέα, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το εμπόριο. Υποστηριζόμενη από την ισχυρή ανάπτυξη στην Αμερική, μπορεί να φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομία μπορεί να επιβιώσει ό,τι τη ρίχνεται. Δεν μπορεί, καταλήγει ο Economist. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομία μπορεί να επιβιώσει σε οποιαδήποτε πρόκληση με τη βοήθεια της Αμερικής, αυτή είναι μια παραπλανητική εντύπωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.